Σε οδηγό. Σε τράκαρε. Σε κοπέλα αυτό είναι οδηγό. Και του πάρει και τα μάτια. Είμαι Σοκαρισμένοι αυτόπτες μάρτυρες και διερχόμενοι οδηγοί δεν μπορούν να πιστέψουν τι έχει μόλις συμβεί με την εικόνα της μηχανής μεγάλου κυβισμού καρφωμένης μέσα στο αυτοκίνητο να τους αφήνει άναυδους. Ο απολογισμός της φοδρότατης σύγκρουσης είναι τραγικός, με μια νέα γυναίκα νεκρή και δύο τραυματίες. Το φρικτό τροχαίο συνέβη στις 11 περίπου το πρωί, όταν ο 61χρονος οδηγός του αυτοκινήτου με κατεύθυνση προς το Ηράκλειο επιχείρησε να διασχίσει κάθετα το αντίθετο ρεύμα για να μπει σε πρατήριο καυσίμων λίγο πριν τη διασταύρωση της Αγίας Πελαγίας. Ο 30χρονος μοτοσυκλετιστής δεν πρόλαβε να αντιδράσει, με αποτέλεσμα η μηχανή να εμβολήσει στην κυριολεξία το γιοταχή από την πλευρά του συνοδηγού. Ήταν τέτοια η σφοδρότητα και η ορμή της σύγκρουσης, ώστε το αυτοκίνητο ανατράπηκε με τη μηχανή καρφωμένη στην καμπίνα. Τη στιγμή της πρόσκρουσης, 28χρονη εκτινάχθηκε από το κάθισμα της μηχανής στον αέρα και έπεσε με το κεφάλι στην άσφαλτο λίγα μέτρα παρακάτω. Ο θάνατός της επήλθε ακαριαία, με τους διασώστες που έφτασαν άμεσα στο σημείο να μην μπορούν να βοηθήσουν την άτυχη γυναίκα που έμελε να αφήσει στο δρόμο την τελευταία της πνοή ανήμερα της Παναγιάς. Ακούσαμε ένα μεγάλο χτύπο. Γυρίζω το κεφάλι μου να δω τι έγινε. Και βλέπω μία μηχανή να έχει μπει μέσα σε ένα αμάξι. Να έχει σφινωθεί και η κοπέλα να είναι στον αέρα. Η συνοδηγός του μηχανακιού ήταν στον αέρα, 6-7 μέτρα ύψος, και να πέφτει 10-15 μέτρα μετά τα αμάξι. Η κοπέλα σκοτώθηκε ακαριαία. Έκανε ο γύριος αναστροφή και έτσι την πάτησε η κοπέλα. Τα συλληπιτήριά μου. Για τον απεγκλωβισμό των δύο οδηγών χρειάστηκε η επέμβαση της ΕΜΑΚ, που ανέσυρε από τα συντρίμμια πολυτραυματία τον 30χρονο και ελαφρύτερα τον 61χρονο, τους οποίους άμεσα το ΕΚΑΒ μετέφερε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Όλοι εδώ πέρα από το Βενζινάδικο προσπαθήσαμε να απεγκλωβίσουμε τα δύο άτομα, τον οδηγό του μηχανακιού και τον οδηγό του αυτοκινήτου, αλλά ήταν αδύνατο. Ήτανε, δηλαδή είχαν πάθει μεγάλη ζημιά. Μας είπε ένας γιατρός να μην κουνήσουμε τα σώματά τους, γιατί μπορεί να κάναμε περισσότερο κακό. Ειδοποιήσαμε κατευθείαν τα ασθενοφόρα, κάναμε χρέη τροχονόμου εδώ πέρα να μην έχουμε ατύχημα στο ατύχημα. Περιμέναμε να έρθει το ασθενοφόρο και δυστυχώς τώρα μάθαμε ότι η κοπέλα είναι νεκρή. Σοκαρισμένοι από την τραγική απώλεια μιας ακόμα ζωής στην άσφαλτο της Κρήτης, πολλοί έκαναν λόγο για την έλλειψη διαχωριστικού στιθέου αλλά και για την απερισκεψία των ίδιων των οδηγών. Δυστυχώς για άλλη μια φορά διαπίστωσα ότι για τα τροχαία που γίνονται φταίμε εμείς οι ίδιοι άνθρωποι. Δεν μπορεί πάνω στην Εθνική να κάνεις αναστροφή να μπεις ανάποδα. Τι φταίνε οι καημένοι γονείς σε λίγο που θα χτυπήσει το τηλέφωνό τους και θα τους πούνε ότι η κόρη τους είναι νεκρή από τροχαίο στο Ηράκλειο. Εμείς θέμε 100% για τα ατυχήματα. Το δυστύχημα προκάλεσε κυκλοφοριακό έμφραγμα στο ΒΟΑΚ σε απόσταση αρκετών χιλιόμετρων, με ουρές αυτοκινήτων να σχηματίζονται και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.